ξέχασες την ελπίδα, το χαμογελό μας, οι φωτογραφίες από τα ταξίδια που θα κάνουμε, η αγάπη μας και αυτό το μέλλον που μας οφείλει κάτι συναρπαστικό. Τι σου ζεστά, σε περιμένω στην αυλή. Είναι Χριστούγεννα. Φέτος τις γιορτές νιώσε κοντά με Red Giga Christmas. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Cita Mobile Vodafone. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση για τον καιρό και θα πάμε σε απευθεία σύνδεση με τον μετεωρολόγο του Κίτας Weather, τον Eric Kita, ο οποίος όμως βρίσκεται στο Τρόδος, στο χιονισμένο τοπίο. Eric, καλησπέρα. Καλησπέρα εγώ. Κράτησα την υπόσχεσή μου ότι θα κάναμε τη μετάδοση απόψε από την χιονίστρα και σου έχω και χιονί. Α, πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσα να το αγγίξω. Μετέφερε μας το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, το τοπίο είναι κατάλευκο. Από το πρωί παρατηρούνται κατά διαστήματα χιονοπτώσεις. Το ύψος του χιονιού αυτή τη στιγμή εδώ είναι γύρω στα 6 με 7 εκατοστά. Η θερμοκρασία είναι στους μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Στο ξενοδοχείο Jubilee η θερμοκρασία είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου και το ύψος του χιονιού εκεί είναι γύρω στα 3 εκατοστά. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται ομίχλη κατά διαστήματα και πέφτουν και κάποιες νυφάδες κατά διαστήματα. Ωστόσο, είναι αρκετά η χιονόπτωση, δεν αναμένεται κάτι ιδιαίτερο από εδώ και πέρα. Βελτιωμένος ο καιρός αύριο. Καλά από το απόγευμα, σταδιακά θα αρχίσουν να φέρονται νεφώσεις από τα δυτικά, όπου το απόγευμα και αρχικά προς το βράδυ να αναμένονται κάποια μεμονωμένα φαινόμενα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, αλλά και στην περιοχή του Τρόδους, υπό τη μορφή βροχής ή χιονόνερου στην περιοχή του Τρόδους. Δεν αναμένεται χιονόπτωση. Θα λιώσει αρκετό από αυτό το χιόνι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και οι βροχές φαίνεται ότι γενικεύονται το βράδυ, όπου θα παρατηρηθούν και καταιγίδες. Θα καταστήσει νευφιασμένος ο καιρός. Νέα διαταραχή θα επηρεάσει την περιοχή μας. Με τα φαινόμενα να συνεχίζουν και το Σαββατοκύριακο. Κυρίως είναι νευφιασμένος ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή του Τρόδους βροχή θα εναλλάσσεται με χιονόνερο κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ενώ από την Κυριακή προοδευτικά θα αρχίσει η χιονόπτωση, η οποία θα συνεχιστεί κατά διαστήματα μέχρι και περίπου τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, με τάση τα χιόνια να κατέβουν υψόμετρο από την Τρίτη προς Τετάρτη και ενδεχομένως θα δούμε χιονοπτώσεις και σε άλλες ορεινές περιοχές, κάτι το οποίο όμως θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Να περάσουμε στις κάρτες για να δούμε την πρόγνωση. Δυστυχώς, επειδή δεν τις βλέπω μπροστά μου, θα μιλήσουμε, θα τα δούμε έτσι λίγο γενικά. Αύριο στη Λευκοσία βλέπουμε ότι θα επικρατεί μερικός συννεφιασμένος καιρός, η θερμοκρασία γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου, σημειώνει άνοδο η θερμοκρασία. Ενώ από το βράδυ αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής, οι οποίες συνεχίζουν το Σαββατοκύριακο με πτωτική τάση της θερμοκρασίας, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Δευτέρα, μία μικρή άνοδος την Τρίτη και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να συνεχίζουν σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, όταν περάσουν αυτές οι διαταραχές και θα επικρατεί εξάστερος ουρανός. Στην Λεμεσόν, πιο αυξημένες οι πιθανότητες βροχής, αλλά και τα ύψη βροχής που αναμένονται σε σχέση με την Λευκοσία. Και εδώ βλέπουμε ότι αύριο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, σχετικά ψηλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε, με πτωτική όμως τάση και εδώ οι θερμοκρασίες. Και ψυχραίνει αρκετά ο καιρός μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Βελτιώνεται ο καιρός από την Πέμπτη και έπειτα, με κάποιες πιθανότητες βροχής να επανέρχονται στο τέλος της πρόγνωσης. Παρόμοιο καιρικό σκηνικό και στη Λάρνακα, παρόμοιες θερμοκρασίες με αυτές της Λεμεσού. Η πιθανότητα βροχών αρχίζει από αύριο το βράδυ και συνεχίζει μέχρι την Τετάρτη, με κορύφωση το Σαββατοκύριακο. Και στο παραλίμνη, όπως μπορούμε να δούμε, ο καιρός είναι παρόμοιος με αυτός της Λάρνακας. Αυξημένες οι πιθανότητες βροχής, το 100% και εδώ κατά το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σημειώνει τόση. Να περάσουμε και στην πρόγνωση της Πάφου, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν βροχές από αύριο το απόγευμα προοδευτικά και κυρίως το βράδυ. Συνεχίζουν οι αυξημένες πιθανότητες βροχής κατά το Σαββατοκύριακο και η πτωτική θερμοκρασία από
το Σάββατο και έπειτα, με τις πιο ψυχρές μέρες να αναμένονται στα μέσα της εβδομάδας. Και τέλος, η πρόγνωση για το Τρόδος. Αύριο, μερικώς είναι φτιασμένος ο καιρός αρχικά. Αυξάνονται νεφώσεις το απόγευμα. Πιθανότητα για λίγη βροχή ή χιονόνερο. Το βράδυ αναμένονται καταιγίδες. Ενώ το Σάββατο πάλι χιονόνερο. Και προοδευτικά προς την Κυριακή αναμένεται χιονόπτωση, η οποία φαίνεται ότι συνεχίζει κατά διαστήματα μέχρι την Τετάρτη. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και όπως προανέφερα, οι χιονοπτώσεις από ό,τι φαίνεται έχουν τάση να κατεβούν υψόμετρο στα μέσα της εβδομάδας. Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα, όταν θα τα πούμε και πάλι από κοντά. Καλό σας βράδυ. Ξέχασες την ελπίδα, το χαμογελό μας, οι φωτογραφίες από τα ταξίδια που θα κάνουμε, η αγάπη μας και αυτό το μέλλον που μας οφείλει κάτι συναρπαστικό. Τι σου ζεστά, σε περιμένω στην αυλή. Είναι Χριστούγεννα. Φέτος τις γιορτές νιώσε κοντά με Red Giga Christmas. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Σίτα Mobile Vodafone.